Το σημερινό μας θέμα είναι το πώς θα έρθουν σε γνώση μας όλα όσα κρύβουμε από τον εαυτό μας. Το πώς θα έρθουν στην επίγνωσή μας όλα όσα καταπιέζουμε. Έχω ένα όραμα για τον κόσμο και ακόμα περισσότερο για τις γυναίκες. Για το πώς θα ανθίσουμε, για το πώς θα βρούμε τον αυθεντικό, αληθινό, ζουμερό μας εαυτό. Θέλω να φανταστείτε λίγο πόσο πιο όμορφος και μαγικός θα ήταν ο κόσμος μας αν εμείς οι γυναίκες ξέραμε το τι σημαίνει θηλυκή ενέργεια και θηλυκή δύναμη και αν ξέραμε να τη χρησιμοποιήσουμε σωστά. Αν μπορούσαμε να αναγνωρίσουμε την ίδια μας τη δύναμη, τη δύναμη της γης, της ομορφιάς, της χαράς. Αν μπορούσαμε να εκφράσουμε τον εαυτό μας πλήρως και ελεύθερα. Αν νιώθαμε χαρούμενες και ευτυχισμένες. Αυτό θέλω. Αυτό θέλω για εμένα, αυτό θέλω για τις γυναίκες, αυτό θέλω για εσάς. Αυτό θέλω για εσάς τα κορίτσια μου. Θέλω να ζω σε έναν κόσμο με τις γυναίκες να έχουν αγγίξει τις αληθινές τους χάρες και να έχουν πάρει φωτιά βυθιζόμενες σε αυτές. Με γυναίκες που να ζουν με πάθος τα όνειρά τους, με γυναίκες που να ζουν με πάθος τις επιθυμίες τους, με γυναίκες που να νιώθουν ελεύθερες να αναπτυχθούν και να ανθίσουν, με γυναίκες που δίχως ντροπή και φόβο απαντούν στο κάλεσμα της ζωής, απαντούν στην αποστολή τους. Τον τελευταίο χρόνο νιώθω πως η ζωή με καλεί να υπηρετήσω τις γυναίκες, να στηρίξω τις γυναίκες. Νιώθω σαν να κοχλάζει μέσα μου αυτό το νερό, ένα κοχλαστό νερό, σαν τη ροή του ποταμού που τρέχει. Και ίσως να είναι απλά μία φάση ή ίσως να είναι ένα κάλεσμα, μία αποστολή ζωής για εμένα. Το να δείξω σε κάθε γυναίκα που θα συναντήσω στο δρόμο μου το πώς να σέβεται τον εαυτό της, το πώς να αγαπάει τον εαυτό της, το πώς να φροντίζει τον εαυτό της. Υπάρχει και στη δική σας καρδιά, τώρα, αυτή τη στιγμή, κάτι που σας καλεί προς μία συγκεκριμένη κατεύθυνση. Αναρωτηθείτε, τι είναι αυτό? Προς ποια κατεύθυνση? Αυτά τα καλέσματα πιστεύω πως συχνά μας τρομάζουν και τείνουμε να τα αποφεύγουμε, να τα κρύβουμε ή να κρυβόμαστε από αυτά. Οπότε αυτή η ηχογράφηση σήμερα είναι εδώ για να υπενθυμίσει σε όλους μας και εγώ μέσα σε αυτούς τους όλους το να τσεκάρουμε μέσα μας και να δούμε μήπως κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Μήπως κρυβόμαστε από τον αληθινό μας εαυτό. Μήπως κρυβόμαστε από το αληθινό μας κάλεσμα. Από την αληθινή μας αποστολή σε αυτή τη ζωή. Μήπως κρυβόμαστε από το ίδιο μας το φως. Μήπως κρύβουμε το ίδιο μας το φως. Και αυτό ίσως να έχει να κάνει με μία αποστολή που αφορά στην οικογένειά μας, στους φίλους μας ή στην κοινότητά μας ή στη δουλειά μας. Υπάρχουν πολλές, πάρα πολλές περιοχές που ίσως μας καλούν να αναπτυχθούμε μέσα σε αυτές. Που μας καλούν να δώσουμε περισσότερο από τον αυθεντικό μας, αληθινό μας εαυτό. Που μας προκαλούν να είμαστε αυθεντικές και να εκφραζόμαστε πλήρως και αληθινά. Και αυτό συχνά γίνεται φοβητερό. Λέμε και ποια είμαι εγώ που θα το κάνω αυτό και τι γνώσεις έχω που να με καθιστούν τυπικά ικανή να αναλάβω μια τέτοια δράση ή και τι σόη εμπειρία έχω εγώ που να με τοποθετεί στην ίδια κλίμακα με άλλους ανθρώπους. Ίσως να μην πρέπει να ασχοληθώ με αυτό και να πρέπει να ασχοληθώ με κάτι άλλο. Πού πάω εγώ τώρα να συγκριθώ με τον τάδε ή την τάδε που έχουν χρόνια στον τάδε χώρο. Και τα λοιπά, και τα λοιπά, και τα λοιπά.
Όλες μας έχουμε αυτές τις ιστορίες που λέμε στον εαυτό μας για το ποιος είναι ο λόγος που μας απαγορεύει να κάνουμε κάτι, ποιος είναι ο λόγος που μας απαγορεύει να πούμε κάτι, ποιος είναι ο λόγος που μας απαγορεύει να ζήσουμε κάτι. Ιστορίες που μας εμποδίζουν τελικά από το να ζήσουμε, από το να αναλάβουμε δράση, από το να κάνουμε αυτό που ποθούμε, από το να ακούσουμε το κάλεσμά μας. Πόσες και πόσες φορές έχουμε πει στον εαυτό μας «Δεν είσαι έτοιμη», «Δεν νιώθω έτοιμη», «Δεν έχω προετοιμαστεί ακόμα», «Δεν έχω προετοιμαστεί σωστά». Όλα αυτά είναι «παίζω το κρυφτούλι». Κρύβομαι από τον ίδιο μου τον εαυτό, με τη δικαιολογία ότι αργότερα θα είναι καλύτερα. Ότι αργότερα θα είμαι πιο έτοιμη για να κάνω το ένα ή το άλλο πράγμα. Χρειάζεται λοιπόν να δημιουργήσουμε πράγματα με διαφορετικό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο σκέψης. Να δημιουργήσουμε μια καινούρια ιστορία για τον εαυτό μας. Οπότε η ερώτηση σήμερα είναι, λοιπόν, τι περιμένεις? Λοιπόν, από τι τρέχεις να κρυφτείς? Από ποιον κρύβεσαι? Περιμένεις να ομορφύνεις, να χάσεις κιλά, να μικρύνεις την ηλικία ή να γίνεις πιο έξυπνη? Το μόνο που καταφέρνεις με το να περιμένεις και να περιμένεις και να περιμένεις είναι να κρύβεσαι από τα χαρίσματά σου και ταυτόχρονα να τα κρύβεις. Να κρύβεσαι από τα δώρα σου και ταυτόχρονα να κρύβεις τα δώρα σου. Να κρύβεσαι από τις χάρες σου και ταυτόχρονα να κρύβεις τις χάρες σου. Να κρύβεσαι από τον ίδιο σου τον εαυτό και να τον κρύβεις. Λοιπόν, σταμάτα. Πάψε να κρύβεσαι, πάψε να κρύβεις τα χαρίσματά σου και λάμψε σαν ήλιος πάνω από τον κόσμο, γενναιόδωρα και απλόχερα. Αυτό το μήνα, ο διαλογισμός που ακολουθεί, η επόμενη ηχογράφηση δηλαδή, είναι ειδικά αφιερωμένος σε μία πολύ καλή μου φίλη. Και ταυτόχρονα σε δύο θεραπευόμενες μου που αυτή τη στιγμή, σε αυτή τη φάση της ζωής τους, προσπαθούν να φέρουν ένα παιδάκι στον κόσμο. Θέλω να ενώσουμε τις ενέργειές μας έτσι ώστε αυτές οι τρεις γυναίκες να καταφέρουν να κάνουν το όνειρό τους πραγματικότητα. Στείλτε μια ευχή. Μια ευχή είναι αρκετή. Όσες από τις γυναίκες θέλουν να κάνουν το διαλογισμό, μπορούν να τον κάνουν. Δεν έχει σημασία αν δεν θέλετε να εγκυμονήσετε. Θέλω να τον κάνετε το διαλογισμό. Οι άνδρες της παρέας μας επίσης μπορούν να το κάνουν. Ή έστω ας τον ακούσουν. Και ας τον προσφέρουν αργότερα στις γυναίκες της ζωής τους. Στη μητέρα τους, στην αδερφή τους, στην κοπέλα τους, στη γυναίκα τους, στην κόρη τους. Είναι ένας γυναικείος διαλογισμός, αλλά τελικά όλοι από μία γυναίκα ερχόμαστε στη ζωή. Είναι ένας ανθρώπινος διαλογισμός. Απολαύστε τον. Ναμαστέ.